Γαβριέλα, ως άλλη μαθήτρια, εκεί παρούσα στην επανεκκίνηση του Δημοτικού Σχολείου, αν δεν κάνω λάθος, εγκόμης Β'. Έγκομης Β', καλημέρα και πάλι Ανδρέα μου, αυτή τη φορά από το Δημοτικό Σχολείο Έγκομης. Απλά να σου πω ότι ήδη ξεκινήσαν να μαζεύονται οι μαθητές. Ναι. Φυσικά, όπως είναι οι κανονισμοί, δεν επιτρέπεται η είσοδος τους στο σχολείο. Στις 7.30 θα ανοίξουν οι πόρτες, όπου η κάθε είσοδος του σχολείου έχει χωριστεί σε τάξεις, έτσι ώστε να μπαίνουν με σειρά οι μαθητές. Ναι. Τώρα βλέπω μάσκες και αυτά. Το ερώτημα... Ναι, αρκετά παιδάκια φοράνε μάσκες, αρκετά άλλα όχι. Κάποια φοράνε και γάντια. Γονείς δεν έχουμε δει να ακολουθούν αυτό το παράδειγμα φυσικά. Το μοναδικό μου ερώτημα είναι ότι σε περιπτώσεις που ίσως οι γονείς δουλεύουν, έχουμε δει ακόμα και παιδάκια μόνο τους στο πεζοδρόμιο. Αυτά δεν ξέρω ποιος διαβεβαιώνει την ασφάλεια των παιδιών με αυτό το μέτρο 7.30 να ανοίξουν οι πόρτες. Ναι, γιατί ξέρεις παλαιότερα. Αν θέλεις να πλησιάσουμε. Ναι. Ναι, ναι, παλαιότερα, επειδή ήταν 7 παρακαλώ, η ώρα. Πες μου. Παλαιότερα, επειδή ήταν 7 το κουδούνι, τα παιδάκια πηγαίνουν, οι γονείς πηγαίνουν 7. Τώρα ο άλλος που πρέπει να πάει στη δουλειά του 7, θα περάσει να αφήσει το παιδάκι στο πεζοδρόμιο μέχρι να ανοίξει η πόρτα του σχολείου. Αν θέλεις, ναι, να μιλήσουμε. Δεν ήταν 7 το κουδούνι, απλά μπορούσαν στις 7 έτσι, να περάσουν σχολείο. Μέσα τα παιδιά. Έτσι. Θα με βοηθήσει ο κινηματογραφιστής μας, ο Μάριος ο Κυριάκος, να πλησιάσουμε γονείς, να δούμε αν θέλουν και επιθυμούν να μας κάνουν κάποιες δηλώσεις για το άνοιγμα των σχολείων. Καλημέρα σας. Ένα λεπτάκι, Αντρέα μου, γιατί καταλαβαίνεις ότι και ο κόσμος μας πρέπει να κρατάμε τις αποστάσεις. Καλημέρα σας, να σας ρωτήσουμε για το άνοιγμα των σχολείων. Ο κόσμος βλέπει ότι κρατάει τις αποστάσεις του Αντρέα αποστάσεις. Και ελπίζουμε ότι θα έχουμε κάποιες απαντήσεις. Τα παιδάκια φοράνε μάσκες και φαίνεται ότι έχουν μπει για τα καλά στο ρόλο έτσι ώστε να είναι προστατευμένοι. Με συγχωρείς. Καλημέρα σας. Με θέλετε. Να σας ενοχλήσουμε για μια δήλωση. Ο κόσμος δεν επιθυμεί. Αντρέα μου, τουλάχιστον οι γονείς που είναι μέχρι στιγμής εδώ. Πάντως θυμίζει λιγάκι. Είναι λίγο μουδιασμένα, ίσως θα έλεγα τα πράγματα. Έτσι, αυτό θα έλεγα τώρα. Είναι μουδιασμένα. Θυμίζει μεν ξεκίνημα σχολικής χρονιάς, αλλά βλέπουμε και την εικόνα. Περιμένουν να μπουν άλλα με αποστάσεις τα παιδιά. Δεν υπάρχει, Αντρέα μου, ενθουσιασμός. Ναι, μπράβο. Εγώ θα διαφωνήσω γιατί δεν υπάρχει ενθουσιασμός της πρώτης μέρας στο σχολείο. Υπάρχει μια απορία τι είναι αυτό που θα αντιμετωπίσουν τα παιδιά. Το να περιμένουν έξω από το σχολείο τους, νομίζω, δεν είναι ό,τι πιο συνηθισμένο. Σωστό. Και γι' αυτόν τον λόγο, εγώ δεν παίρνω το αίσθημα ότι είναι πρώτη μέρα στο σχολείο με το άνοιγμα της σχολικής χρονιάς. Να σου αναφέρω ότι το ρεπορτάζ μας από την πρώτη στιγμή που έχουμε έρθει εδώ μας λέει ότι. Το συγκεκριμένο σχολείο φοιτούν και παιδιά κοφά. Μάλιστα. Ωστόσο, το Υπουργείο δεν έχει προμηθεύσει στους εκπαιδευτικούς ειδικές μάσκες έτσι ώστε να γίνεται η χειλανάγνωση. Βασικό ναι. για Μάλιστα. αυτά τα παιδιά και αυτή την ομάδα παιδιών. Μάλιστα. Να πούμε ότι στο σχολείο αυτό... Είναι κάποιοι παράμετροι οι οποίοι πρέπει να μελετηθούν. Το σχολείο Παρακαλώ. Αυτό θα επισκεφθεί μετά από λίγο και ο Υπουργός της Παιδείας, ο κύριος Προδρόμου. Στις 9 και 4. Μάλιστα. Λοιπόν, Γαβριλίτσα. Καλή επιστροφή. Σε 9 και 4 έρχεται εδώ και στις 10 πάει στο γυμνάσιο Έγκομης. Μάλιστα. Καλή επιστροφή. Αν έχει κάτι νότερο θα μας διακόψεις. Καλή επιστροφή να έχεις. Αυτή είναι η εικόνα όπως την περιέγραψε η Γαβριέλα Ζάρτιλα.